Οι βαθιές θεμελιώσεις είναι η εναλλακτική των επιφανειακών θεμελιώσεων και όχι τόσο συχνές στις κατασκευές που βλέπουμε γύρω μας. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί χρειαζόμαστε τις βαθιές θεμελιώσεις. Σε έργα μεγάλης κλίμακας όπως νοσοκομεία ή γέφυρες, τα φορτία που προκύπτουν από μια ανάλυση μπορεί να είναι τόσο μεγάλα που το έδαφος στα πρώτα 3 με 4 μέτρα του είναι αδυνατή να τα παραλάβει. Για τον λόγο αυτό, αναζητούνται στρώματα πιο σκληρά σε μεγάλα πάθη ώστε να μπορέσουν να θεμελιώσουν την κατασκευή. Επειδή ακριβώς αυτά τα συστήματα θεμελίωσης φτάνουν σε τέτοια βάθη, η θεμελίωση ονομάζεται βαθιά. Θεωρητικά, το όλο θέμα είναι αρκετά απλό. Σκάβουμε μέχρι να βρούμε καλό έδαφος. Αλλά τι γίνεται με την ανάλυση? Η ανάλυση τέτοιων συστημάτων δεν είναι καθόλου εύκολη. Ας εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο για να δούμε τους τύπους αυτών των θεμελιώσεων, αλλά και τι καλούνται να αντιμετωπίσουν. Ο κυρίαρχος τύπος βαθιάς θεμελίωσης είναι η πάσαλη. Από αυτούς, οι λεγόμενοι φρεατοπάσαλοι είναι έχυτοι, δηλαδή σκληροδοτούνται στο εργοτάξιο, κυκλικής διατομής, μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε διάμετρο και βάθος, ενώ η διάρρηξη της οπής στο έδαφος και η όπλιση των βασάλων μπορούν να γίνουν σχετικά εύκολα και ευέλικτα. Ο δεύτερος τύπος των βασάλων είναι οι εμπυγνιόμενοι. Αυτοί είναι συνήθως χαλίβδινες διατομές, οι οποίες μέσω μιας σφύρας σφινώνονται στο έδαφος. Σαν να καρφώνουμε ένα καρφί με ένα σφυρί. Οι πάσαλοι λειτουργούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη θεμελίωση μέσω της τριβής που αναπτύσσουν πλευρικά με το έδαφος, αλλά και από την αντίσταση της μύτης τους ή αλλιώς το πάτημά τους που έρχεται σε επαφή με το τελικό στρώμα εδάφους που θα συναντήσουν. Οι πάσαλοι συνήθως έχουν ως καπάκια τους, σε εισαγωγικά στο ελεύθερο άκρο τους, πριν την ανοδομή, μια γενική κυτρόστρωση, ενώ κάθε πάσαλος έχει τη δική του φέρουσα ικανότητα, δηλαδή το πόσο φορτίο μπορεί να δεχτεί τόσο κατακόρυφα όσο και πλευρικά. Ο αριθμός των πασάλων προκύπτει από το φορτίο της ανοδομής διαιρούμενο από την αντοχή του κάθε πασάλου. Δηλαδή, αν η κατασκευή ζυγίζει μαζί με τα φορτία της 10 κιλά και ο κάθε πάσαλος αντέχει 1 κιλό, τότε σε κάτωψη θα πρέπει να τοποθετηθούν συμμετρικά 10 πάσαλοι. Ο σχεδιασμός τέτοιων συστημάτων είναι αρκετά δύσκολος. Ο μηχανικός θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ακριβή γεωτεχνικά στοιχεία με τη στρωματογραφία του εδάφους, το είδος των εδαφών που διαπερνά ο πάσαλος και τις ακριβείς τιμές των χαρακτηριστικών των εδαφών αυτών. Επιπρόσθετα, χρειάζεται να γνωρίζει το ύψος του υδροφόρου ορίζοντα για τους υπολογισμούς της ζευστοποίησης. Ο πάσαλος μπορεί να εκτείνεται 25 με 30 μέτρα κατά από το έδαφος, οπότε για όλα τα στρώματα που θα συναντήσει θα πρέπει να γίνει έλεγχος επάρκειας. Επίσης, χρειάζεται να γίνουν έλεγχοι συμπεριφοράς των πασάλων εάντι ρευστοποίησης και ανάπτυξης φαινομένων δευτέρας τάξεως. Όλα αυτά αναπτύσσονται σε προγράμματα όπως το Excel ή κάποια στατικά προγράμματα, καθώς ένα τέτοιο έργο συνήθως περιλαμβάνει δεκάδες ή εκατοντάδες πασάλους και θα πρέπει φυσικά να ελεγχθούν όλοι για να βρεθεί ο αδύναμος κρίκος, καθώς δεν συμπεριφέρονται όλοι το ίδιο. Βλέπουμε πως οι βαθιές θεμελιώσεις ακολουθούν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο προσέγγισης για την επίλυσή τους. Μια τέτοια εργασία αποτελεί σχεδόν εξειδίκευση για έναν πολιτικό μηχανικό, καθώς η εξαγωγή λύσεων ακολουθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο πολύ διαφορετικό από αυτό των επιφανειακών θεμελιώσεων. Και ορισμένες φορές αυτό το νομοθετικό πλαίσιο δεν προέρχεται από έναν φορέα όπως ο Ευρωκώδικας ή ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός. Η χρήση βαθιών θεμελιώσεων συνήθως συνοδεύεται από μεγάλη ευπρεπτικότητα από τη μεριά των μηχανικών, έτσι ώστε τα απίστευτα κατασκευαστικά έργα όπως η γέφυρα αρείου αντιρρείου να είναι απολύτως λειτουργικά και ασφαλή. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου και μέχρι την επόμενη φορά είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Civil Lab.